Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ. Και αυτή τη φορά ασχολούμαστε με άλλο ένα εκπληκτικό παιχνίδι της σειράς Bendy and the Ink Machine. Αυτή τη φορά ασχολούμαστε με το Boris and the Dark Survival Play. Είναι dungeon crawler παιχνίδι τύπου Diablo 1. Πω Diablo 1, Once there was a wolf. Okay. Τέρμα ο ήχος, τέρμα τα γκάζια. Wow. Living in a very dangerous world. Η ιστορία του Boris, surviving on anything he could find. Okay, splice. And fearing the ink demon that stalked his every move. Ο μελανοδαίμονας. Έχω κάνει full walkthrough, Bendy and the Ink Machine, δείτε το. Πέρασα εκπληκτικά με εκείνο το παιχνίδι. Πάμε να δούμε αυτό τι έχει να μας προσφέρει. Πόσο καλό μπορεί να είναι. Οπ! Use WASD or arrow keys to move. Α! Ποντίκι δεν. Ούτε καν. Τέλεια. Ή! Α! Το γιουκαλίλι. Επέστρεψε το γιουκαλίλι μου. Οπ! Hold shift. Του run. Όχι, αυτό δεν μου αρέσει. Search the studio for scraps. 0 στα 7. Ευτυχώς δουλεύουν και τα δύο. Το γιουκαλίλι μου. Running consumes bacon soup. Όντως. Escape βγαίνουμε. Αλήθεια τώρα ο Boris χορεύει. Μπα, δεν έχει όρεξη. Πριν χόρεψε όμως. Κρίμα. Wow. Δεν πιστεύω να μου επιτεθεί τίποτα. Και τώρα τι κάνω, πού είμαστε. Είναι dungeon crawler, δεν είναι FPS όπως το πρώτο παιχνίδι. Τι πήρα. Αυτό τι κάνει. Και γεμίζω. Κάθε φορά. Ναι. Τέλεια. Bacon soup. Okay. Δεν έχω πρόβλημα, δεν χρειάζεται να τρέχω συνέχεια. Μ' αρέσει ο πρώτος όροφος. Hide in little miracle stations. Τι θες εσύ εδώ. Για να δούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό, mystery box. Τα ηχητικά εφέ τα σπάνε όπως πάντα. Supplies, και έχουμε τον Boris. Είμαστε δηλαδή... εδώ φτάνουμε στο τέρμα, τέλος. Είμαστε δηλαδή με τον Boris πριν έρθω εγώ. Καλό. Πριν έρθω δηλαδή εγώ στο εργαστήρι και βάλω ένα τέλος στο μελανοδαίμονα, Δεν ξέρω τι με βολεύει καλύτερα. Με βολεύουν καλύτερα τα... Το WSD μάλλον, Ωραία. Για πάμε. Ασανσέρ βλέπω. Πού μας οδηγεί όλο αυτό το σκηνικό δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μελανοδε... Day 1 level F. Τι έχουμε εδώ. Locate the needed supplies. Ωραία φίλε, είναι φρίκα. Τέλειο. Press escape to leave. Γιατί να leave, εύκολο ήταν. Δεν μπορώ να την ανοίξω αυτή την πόρτα, Πω φίλε. Μου πεταχτεί μόνο τίποτα γιατί θα ξενερώσω. Όπα. Πω φίλε μου, πολύ καλό φτιαγμένο, πολύ ωραίο. Ωραία.
Πάρα πολύ ωραίο. Οχ. Α, είναι το γραφείο. Έλα ρε φίλε. Τίποτα. Αυτά γιατί τα ανοίγω. Είδα σουπ κάπου. Γι' αυτό με βλέπετε. Α, να το. Να το χρησιμοποιήσω μετά. Άντε, ας γεμίσω λίγο. Τέλεια, μπορώ να χρησιμοποιήσω όσο θέλω. Υπέροχο. Θα το κρατήσω όμως. Σε περίπτωση που πεταχτεί τίποτα περίεργο. Είπαμε από εδώ δεν έχει τίποτα. Από εδώ ήρθα. Νομίζω πως όχι. Α. Nothing. Okay. Αυτό ήτανε, δεν είχε τίποτα άλλο. Α, έχει εδώ Miracle Station, ε. Τέλεια. Και εδώ. Βρήκα ένα κουτάλι. Α, πρέπει να μαζέψω τα αντικείμενα. Κατάλαβα. Το έχουμε. Το έχουμε, πρέπει να μαζέψω όλα τα αντικείμενα που είναι αριστερά μου. Τέλεια. Νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά. Πού είναι το Miracle Station? Το Miracle Station είναι εδώ, ε. Οχ. Τι έγινε, ρε παιδιά? Με είδε. What? Από την πρώτη πίστα. What? Ω φίλε μου, δεν φεύγει εδώ, θα κάνει roaming αυτή η ιδέα. Δεν θα φύγει ποτέ. Δεν φεύγει. Πρέπει να βγω. Είναι πιο γρήγορος από μένα. Από εδώ ήθελα να πάω ρε φίλε όμως. Οχ. Πού είναι? Τα έχω μαζέψει σχεδόν όλα, ένα βιβλίο μου μένει και μάλλον είναι από εκεί ρε φίλε. Έλα τώρα, ξέρεις ακριβώς που είμαι. Καταραμένο φρίκουλο, φύγε. Πάμε Μπόρις. Όπου είναι μεγάλη πίστα, φίλε. Ελπίζω να μην το πλήρωσα αυτό που έκανα. Το ότι βγήκα. Έλα, φίλε. Τίποτα. Το βιβλίο. Πού είναι? Πού είναι? Πού είναι? Θα του ξεφύγω, θα του ξεφύγω. Πάω σωστά. Είμαι πιο γρήγορος. Είμαι πολύ πιο γρήγορος. Τα έχω όλα τα αντικείμενα. Πρόλαβα. Πω πω φίλε, είναι φρικιαστικό.
αυτή κο είναι τέλειο, τέλειο παιχνίδι, τέλειο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πρέπει να το παίξετε, παιδιά. Κατεβάστε το και παίξτε το. Είναι περφέτο. Τα μάζεψα όλα τα αντικείμενά μου όμως. Όπα, σπάω μικρόφωνα εδώ, τα ρίχνω όλα. Νομίζω ότι θεωρητικά κάτσε στη θέση σου, μικρόφωνα. Λοιπόν, θεωρητικά νομίζω ότι μπορώ να φύγω. Ξανάρθε. Μάζεψα όλα τα supplies. Όλες οι πίστες είναι έτσι. Πρέπει δηλαδή να κατεβαίνω στα dungeon και να παίζω, να μαζεύω τα πάντα και να... Οπότε ουσιαστικά είδαμε ένα τεράστιο μέρος του παιχνιδιού. Όλο το παιχνίδι θεωρητικά είναι έτσι. Έλα φίλε, πότε θα φύγει. Προλαβαίνω να σκοτώ να φύγω, να πάω στο ασανσέρ. Θεωρητικά δεν θα με αφήσει να φύγω. Δεν νομίζω ότι μπορώ να ξαναπάω εκεί πέρα που ήμουνα. Θεωρητικά προλαβαίνω, παιδιά. Να το κάνω. Bye bye. Άντε γεια. Άντε γεια μελανοδαίμονα. Άντε γεια μελανοδαίμονα. Και τώρα τι κάνω. Τι μάζεψα. Supplies. Και ξαναγεμίζει όλο το soup. Αυτό μπορώ να το ανοίξω. Δεν μπορώ. Εδώ δηλαδή είναι κάτι σαν safe house λογικά, ε. Λάθος μου. Εδώ είναι κάτι σαν safe house δηλαδή, ε. Έχω ανοίξει άλλο record. Όχι, ε. Ναι, όπ, να παίξουμε λίγο γιουκαλίλι. Γιουκαλίλι, γιουκαλίλι. Τέλειο. Λοιπόν, αυτό τι ακριβώς είναι, 0 στα 7, τι έπρεπε να μαζέψω εδώ. 0 στα 7. Για να τερματίσω το παιχνίδι πρέπει να μαζέψω 7 στα 7. 7 στα 7 τι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε άλλο ένα επίπεδο, πάμε να παίξουμε άλλο ένα. Άλλο ένα level. Θεωρητικά αυτό πάντως είναι το παιχνίδι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Παιδιά, nice, nice, πολύ καλή προσπάθεια. Έτσι νομίζω, πάρα πολύ καλό. Day 2, level G. Και τίποτα άλλο από εδώ, άραγε. Ω, πιο μεγάλο dungeon. Οκ. Okay. Έρχεται. Πόπο είναι πολύ αγχωτικό. Είναι το θέμα να μην γίνεις cornered. Να, τέλεια. Εδώ έχει τα πάντα. Ω, και μπορώ να τρέξω έτσι και να ξεφύγω. Περφέτο. Α. Πάμε πάρα πολύ καλά. Και εδώ έχει για να κρυφτώ. Περφέτο. Οχ. Cornered. Εδώ έχει για να κρυφτώ πάντως σημείο. Εδώ είμαστε. Δεν βλέπω σκιά του μελανοδαίμονα. Και εδώ μπορώ να κρυφτώ. Εδώ έχει σούπα. Πόσα αντικείμενα μου μένουν. 2. Κοίτα ρε φίλε, πρέπει να πάω πίσω, ε. Νομίζω ότι πρέπει να τρέξω λιγάκι.
Νομίζω ότι πρέπει να τρέξω λιγάκι, να πάρω μια σούπα από απέναντι. Μια σούπα έτσι, σουπίτσα, καλή. Με μελάνι, από αυτά που τρώει ο Μπόρις. Και θα είμαι μια χαρά. Θα περάσω από μπροστά μου ο Ink Demon, ο μελανοδαίμονας. Το δαιμονομέλανο. Τι παίζει? Όχι. Λάθος κουμπί, φίλε, λάθος κουμπί. Δεν με παίρνει να πατήσω λάθος κουμπιά όταν έρθει η στιγμή να τρέξω. Ω! Κόλλησε. Να έρθω από εδώ. Α, έχει να κρυφτώ. Ζωάρα. Ουλαλά. Ουλαλά. Ξαφανίσου. Τουκ τουκ. Τουκ τουκ. Τι έλεγε? Press escape to leave. Τίποτα ακόμα, μα τι μου τα δίνει αυτά αφού δεν έχουν τίποτα μέσα. Όταν τρέχω με ακούει. Cornered. Κάπου κοντά είναι. Δεν έχω ιδέα πώς το γλίτωσα. Δεν έχω καμία ιδέα. Δεν ξέρω πώς το γλίτωσα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ πρέπει να φύγω από κάτω και να πάω από εκεί που ήρθε αυτή η ιδέα. Τουκ τουκ. Τουκ τουκ. Τουκ τουκ. Έχει ένα κρυφτό εδώ, δεν έχει? Έχει σημείο. Ανάσα. Έλα φίλε, πώς με βλέπεις? Αφού ήσουν πίσω από τους τοίχους τώρα, πλάκα μου κάνεις. Τι έχεις? Τη ματιά του Σούπερμαν έχεις? Α, εξαφανίσω από εδώ, βλάκα. Κοίτα φίλε. Εδώ βρήκε να κάνει roaming η ιδέα. Τουκ τουκ. Έλα, τι θα γίνει τώρα? Ωραία, μπήκες εκεί. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορείς να με δεις τώρα, θεωρητικά. Άμα φύγω προς τα πάνω. Σωστά. Προς τα εκεί δηλαδή. Είναι το τελευταίο. Πού είναι? Λουκ. Τι Λουκ? Από πού έρχεται? Α, να σε. Νόνο. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Δεν είσαι άξιος να πιάσεις τον Μπόρις. Δεν μπορείς να πιάσεις τον Μπόρις. Τόσο απλά. Δεν μπορείς. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτό είναι όσο θα παίξω, γιατί θεωρητικά είναι ίδιο από εδώ και μπρος. Δεν κάνει κάτι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ καλό. Με ψήνει πολύ άσχημα να το τερματίσω. Πάρα πολύ άσχημα. 0 στα 7 εδώ, εξακολουθούμε. Μάλλον πρέπει να τσεκάρω λίγο καλύτερα τα dungeon. Για να μπορώ να μαζέψω περισσότερα αντικείμενα. Αυτός είναι ο φίλος μας ο Μπόρις. Αυτό είναι το παιχνίδι.
Είναι μια πολύ ευχάριστη αλλαγή σε σχέση με το πρώτο, το FPS που παίξαμε, με τα καρτουνίστικα γραφικά. Εξακολουθεί και μένει στο ίδιο στυλ παιχνιδιού, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ ευχάριστη αλλαγή και μια πολύ καλοφτιαγμένη ιδέα. Μου αρέσει που παίζω έτσι τον Boris σε αυτό το στυλ παιχνιδιού, έτσι με dungeon crawler στοιχεία, στυλ Diablo 1, χωρίς όμως να κάνω leveling κτλ, απλά να ψάχνω προμήθειες. Είναι πολύ τρομακτικό η στιγμή που πετάγει το μελανοδαίμονας και τα κάνει όλα σκατά. Ναι, με έψησε. Αυτά είχα να πω. Πείτε μου τη δικιά σας άποψη, πείτε μου αν σας άρεσε το συγκεκριμένο παιχνίδι συγκριτικά με το πρώτο, το Bendy and the Ink Machine. Αν δεν έχετε δει εκείνο το walkthrough, μπείτε και δείτε το. Πέρασα φανταστικά με εκείνο το παιχνίδι. Μην ξεχνάτε, subscribe, like, share και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!